Στο πλαίσιο των δράσεων της ομάδας του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 4ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε ενημερωτική δράση στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης μπροστά από το αναγνωστήριο. Οι μαθητές του σχολείου μαζί με το Γραφείο Ευρωπαϊκής Ενημέρωσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενημέρωσαν τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης αναφορικά με τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Σήμερα τα παιδιά εδώ σε συνεργασία με συμμαθητές τους από άλλο σχολείο της πόλης ενημερώνουν εδώ τους δημότες της πόλης για την σημασία των ευρωεκλογών και προσπαθούν να κάνουν μια προώθηση, ας πούμε, της ιδέας των ευρωεκλογών προκειμένου οι άνθρωποι να ψηφίσουν και να μην υπάρχει αποχή. Μέσω αυτού του προγράμματος που κάνουμε στο σχολείο που ονομάζεται Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όλη αυτή τη χρονιά έχουν ενημερωθεί πάνω σε διάφορες θεματικές που έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε ναι, θα μπορούσα να πω ότι είναι πολύ πολύ ενημερωμένα. Ευελπιστούμε ότι θα είναι καλύτερα την επόμενη ώρα. Γενικά, εντάξει, ο κόσμος είναι διστακτικός, είναι η αλήθεια. Τώρα έχουμε εδώ και μια εικονική ψηφοφορία. Πολλοί λένε ότι δεν θα ψηφίσουν σε ευρωεκλογές γιατί είναι απογοητευμένοι από την πολιτική κατάσταση στη χώρα και στην Ευρώπη γενικά. Αλλά ευελπιστούμε ότι με τη δράση μας θα τους περάσουμε ένα θετικό μήνυμα. Οι μαθητές με πολλή όρεξη σταματούσαν τους περαστικούς και τους ενημέρωναν για ποιο λόγο πρέπει οι πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες στις 9 Ιουνίου, ενώ παράλληλα είχαν στήσει και μια κάλπη στην οποία οι περαστικοί δήλωναν αν θα ρίξουν ψήφο εμπιστοσύνη στις φετινές ευρωεκλογές. Ερχόμαστε από το 4ο ΓΕΛ. Συμμετέχουμε φέτος στο πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβησης του 4ου της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Σήμερα έχουμε έρθει εδώ πέρα στο αναγνωστήριο για να ενημερώσουμε τον κόσμο για τις ευρωεκλογές και να τους οθήσουμε να ψηφίσουν για ένα καλύτερο αύριο. Πιστεύεις ότι έχει ανταπόκριση? Σίγουρα υπάρχει ανταπόκριση, όχι όσο μεγάλο όσο θέλαμε, αλλά γίνεται δουλειά, ναι. Γενικά με το πρόγραμμα ασχολούμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ασχολούμαστε με τις ευρωεκλογές και με περιβαλλοντικές δράσεις έχουμε κάνει. Σήμερα συγκεκριμένα έχουμε έρθει για να ενημερώσουμε τον κόσμο για τις ευρωεκλογές, αν θα ψηφίσουν ή όχι. Έχουμε την κάλπη πίσω που ο καθένας ρίχνει την απάντησή του και μοιράζουμε φυλάδια για να ενημερώσουμε τον κόσμο για το ακριβώς τι είναι. Τι ενημερώνεις, τι λες ακριβώς δηλαδή τον κόσμο? Αν θα ψηφίσει στις ευρωεκλογές, αν ξέρει τι είναι οι ευρωεκλογές, γιατί πολλοί δεν έχουν χρόνο, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλές ερωτήσεις. Τους δίνουμε τα φυλάδια μας, μπορούν να ενημερωθούν και μόνοι τους, υπάρχει δηλαδή και στο σελίδα μας στο Instagram. Το περίεργο είναι ότι ο κόσμος ξέρει τι γίνεται. Το δυστυχές στην υπόθεση είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη απογοήτευση γενικά στο δημόσιο λόγο κυρίως, η οποία ναι μεν επικρατεί για την ώρα, αλλά ακριβώς οι δράσεις αυτές έχουν στόχο να ανατρέψουμε το κλίμα και να θυμίσουμε σε όλους τους πολίτες της Ένωσης ότι ουσιαστικά 448 εκατομμύρια άνθρωποι έχουμε την ευκαιρία αφενός μεν για μια ακόμη φορά να πούμε ναι στην ειρήνη την οποία έχουμε παγιώσει τα τελευταία 70 χρόνια στην Ήπειρό μας, ειδικά τώρα που βλέπουμε τι γίνεται στα εξωτερικά μας σύνορα, και αφετέρου να τους υπενθυμίσουμε όχι την υποχρέωση αλλά το δικαίωμα που έχουμε κατακτήσει όλοι μαζί το να ορίζουμε και να καθορίζουμε το μέλλον μας.